Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το Σκοπιανό. Ακούσαμε και τη σχετική δήλωση της Μαρίας Πυράκης. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά το Σκοπιανό, γιατί κυκλοφόρησε και στη ιστοσελίδα των Σκοπίων 5 ονόματα τα οποία σκέφτεται και έχει βάλει στο τραπέζι ο Μάθιου Νίμιτς. Θεωρώ απίθανο να βρεθεί κοινή εθνική γραμμή σε ό,τι αφορά το θέμα των συνομιλιών που έχουν ανοίξει ακόμη από χθες το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, για να βρεθεί μια κοινή εθνική γραμμή και να βρεθεί τουλάχιστον μια λύση. Αυτό το θεωρώ απίθανο με δεδομένο ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, Δημήτρη, και έχουμε βέβαια και δημοσίευμα Σκοπιανής ιστοσελίδας της συγκεκριμένης MKET. Και να πούμε ότι δεν είναι το οποίο κυκλοφορεί πρώτο θέμα σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που λέει ο Μάθιου Νίμιτς. Δημοσίευμα το οποίο η ελληνική πλευρά ούτε διαψεύδει αλλά ούτε και αποδέχεται. Αυτό λέει από μόνο του πολλά. Παρουσιάζει εδώ ότι η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη από την πλευρά του ειδικού διαμεσολαβητή του Μάθιου Νίμιτς επί σειρά ετών, κοντά στα 30 χρόνια, 25 χρόνια, είναι, αφορά 5 ονομασίες. Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη και Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όλα επίσης, δηλαδή τα ονόματα έχουν τον όρο Μακεδονία. Τι συζητάμε τότε και λέμε. Ναι, επίσης, σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, προτείνεται εναλλακτικά είτε η γραφή Μακεδόνσκι, είτε μια πιο περιγραφική της ονομασία, παραδείγματος επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Νέας Μακεδονίας. Μάλιστα. Ανάλογη τακτική ακολουθείται και στο ζήτημα της υπηκότητας, όπου προτείνεται είτε η αλβανική γραφή Μακεδόνσκα, είτε η περιγραφή π.χ. Nationality of the Republika Nova Makedonska. Ζητήματα ταυτότητας δεν φέρεται να υπάρχει στη δέσμη μέτρων και ιδεών του κ. Νίμιτς. Ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αναφέρει ότι η χρήση του ονόματος πρέπει να είναι έργα όμνες, δηλαδή να ισχύει τόσο σε διεθνείς οργανισμούς όσο και για τις διμερείς σχέσεις της χώρας. Τέλος, δεν καθέσει σαφές αν ο κύριος Νίμιτς προτείνει την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, ενώ θα πρέπει όμως να θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι η γειτονική χώρα θα χρειαστεί, με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της, να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την έγκριση της νέας ονομασίας. Αυτό όσο αφορά τα Σκόπια. Στο εσωτερικό της χώρας μένει να δούμε τώρα αν πραγματικά ισχύει αυτό που δηλώνουν κατά καιρούς τόσο η πλευρά του χώρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και των ανέλου, θα πρέπει να βαθύσουμε με γνώμονα τη συμφωνία του Βουκορεστίου. Αυτά είναι όλα βέβαια υποαίρεση, με δεδομένο το ότι η κυβέρνηση, νομίζω ότι η στάση της και η θέση της θα κάνει λόγο ότι θα πάμε σε μια σύνθετη ονομασία. Δηλαδή, η κυβέρνηση μπορεί να προτείνει και να αποδεχτεί τον όρο Μακεδονία στην ονομασία του κρατηδίου των Σκοπίων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις. Οφείλω να σταθώ ότι η πιο σοβαρή στάση αυτή τη στιγμή, σε ό,τι έχει αφορά τις εξελίξεις, οι οποίες ζούμε εδώ και αρκετές μέρες, είναι αυτή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει μια πολύ εξαιρετική στάση και θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα και ειδικά αλλιεύοντας το διαδίκτυο, βρήκα μια ανακοίνωση που δόθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας, στην οποία γνωρίζονται τα εξής. Διαβάζω δύο σημεία. Ο οποίος Μητροπολίτης είναι ο Ιωήλ εκεί, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Είναι εξαιρετική η θέση της Εκκλησίας και δι της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους θα μας ήταν παντελώς αδιάφορο αν δεν αποτελούσε προβολή επιθετικού αλειτουργισμού σε βάρος της χώρας μας και ιδιαίτερα της περιοχής που κατοικούμε, όπως και κακόβουλου σφετερισμού της ίδιας ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Μακεδονίας. Εμείς οι Έλληνες κάτοικοι της Μακεδονίας δεν έχουμε κανέναν λόγο να δανειστούμε την ιστορία άλλων λαών. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κατασκευάσουμε μνημεία και να δείξουμε την ιστορία μας ή να αποδείξουμε την ταυτότητά μας. Επειδή η γη μας, η γη της Πέλλας, μαρτύρει μόνη της μέσα από αληθινά μνημεία ότι εδώ ήσαν και ζουν Έλληνες και προπάντων Έλληνες ήταν αυτοί που έγραψαν τις ένδοξες σελίδες της ιστορίας της στη δική του ζωή, τη δική μας γλώσσα. Ακόμη σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης τονίζεται. Συνεπώς, μια ονομασία που περιέχει το όνομα Μακεδονίας είναι πολλαπλά επιζήμια. Γιατί πρώτον, επισφραγίζει τις αλειτουργικές βλέπει επεκτατικές βλέψεις κατά της πατρίδας μας, είτε αυτές προέρχονται από το κρατήδιο, είτε αυτές προέρχονται από άλλες λανθάνουσες δυνάμεις. Δεύτερον, επικυρώνει την παγκοσμίως πρωτοφανή προσπάθεια επιθετικής οικειοποίησης της ιστορίας και της ιστορικής ταυτότητας ενός λαού από έναν άλλον λαό, παρά το γεγονός ότι είναι φανώς αναπόδεκτη και πρόξενο στη μηδία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τρίτον, συντελεί στην διαιώνιση μιας πνευματικά ψυχοφθόρου,
καταστάσεως σχίσματος για τον Ορθόδοξο λαό που ζει εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει το όλο θέμα με πολύ σοβαρότητα, με πολύ υπευθυνότητα και έχει μια εξαιρετική στάση. Οφείλω να πω ότι με εντυπωσιάζει η στάση της Εκκλησίας, άσχετα αν κάποιους ψευτοαριστερούς τους ξυνίζει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, θελικά φαίνεται ότι η δική μας παρόκληση, Δημήτρη, έπιασε τόπο. Η τηλεόραση του ΓΟΕΣ ασκεί μια δυναμική και μια επιρροή προς το καλό, βέβαια, έχει αναγκάσει. Και βλέπουμε ότι πολλά δημοτικά συμβούλια παίρνουν θέσεις. Έχει αναγκάσει το σύνολο του χώρου της αυτοδιοίκησης να προβαίνει σε ειδικές έκτακτες συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων και να λαμβάνουν αποφάσεις. Καλή ώρα, μια τέτοια, ένα ψήφισμα το οποίο είναι ενάντια στη χρησιμοποίηση του όρου Μακεδονία από το γειτονικό κρατήριο των Σκοπίων, είναι αυτή που έβγαλε το Δήμος Άργου Ορέστικου. Και είναι προς τιμήν του και αυτός, γιατί έστω και κάθε σειρά μπήκε κάποια σημεία να δούμε, λέει κάτι. Ναι, λέει κάποια σημεία. Εδώ είναι πιο χαλάρη, βέβαια, έτσι, η ανακοίνωση. Αναγνωρίζει ότι η αρμοδιότητα των διπλωματικών χειρισμών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του ελληνικού λαού. Δικαίωμα στην έκφραση άποψης σε οποιοδήποτε δημόσιο ζήτημα έχει κάθε πολίτη ξεχωριστά και φυσικά κάθε συλλογικός φορέας, όπου ήδη οι πολίτες με νόμιμο τρόπο συγκροτούν ή με συμμετέχουν σε αυτόν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, ναι, να δεχτούμε ότι η κυβέρνηση έχει αυτό το αναφέρον δικαίωμα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτός που είναι κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός αποφασίζει. Και αυτός θα πρέπει να ερωτηθεί, Δημήτρη. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αντίδραση από την πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Βλέπουμε ότι μπαίνουν και οι φορείς στο παιχνίδι αυτό, παιχνίδι εδώ εισαγωγικών, γιατί δεν είναι παιχνίδι, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μας αφορά άμεσα και δεν την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, με μια λυτή ανακοίνωση, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας στηρίζει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την ονομασία των Σκοπίων και τη χρήση του όρου Μακεδονία και καλεί τους συναδέλφους Γκνοπίους και όλους τους Έλληνες να την συμμετάσχουν σε αυτήν. Θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους όλοι ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική. Αυτό τονίζεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι από την πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και πιο συγκεκριμένα από τον πρόεδρό της, τον κύριο Δημήτρη Κοσμίδη. Μάλιστα, να φύγουμε από το Σκοπιανό, να πάμε τώρα στον απόϊχο της θεσμικής ψήφισης της τροπολογίας που αφορά στο ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για την Δυτική Μακεδονία, όπου είναι θετικές και οι πρώτες αντιδράσεις, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι επιφυλάξεις. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και την παρέμβαση μέσα από μια δήλωση που έκανε στο kozan.gr του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας, υπεύθυνο για θέματα εμπορίου και ενέργειας της παράταξης του Γιώργου Δακή, του Γιώργου του Σβόλη, πρώην αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος είπε πολλά. Και θα μας τα παρουσιάσει, αλλά θα δούμε και τη σχετική δήλωση του Γιώργου του Σβόλη αυτή τη στιγμή σε λίγο. Σωστά, υπάρχει καταρχάς ένα θετικό κλίμα όσον αφορά το περιβαλλοντικό ειδικό τιμολόγιο. Η χθεσινή απόφαση χαροποίησε πάρα πολλούς και κύρια τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θοδωρή Καρυπίδη, και την συμπολίτευση στον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν στο μέγεθος της δυναμικής η οποία διαθίστηκε και προεκλογικά και μετεκλογικά προσωπικά από τον Θοδωρή Καρυπίδη η χθεσινή απόφαση, γιατί έχει πολλά κενά. Το πρώτο της είναι ότι έχει ισχύ για ένα χρόνο, αυτό το τονίζουμε. Δεν κατέβηκε, δεν τέθηκε σε ένα νομοθέτημα του τέσσερι σε ένα νόμο, απλά υπήρξε μια τροπολογία σε ένα συγκεκριμένο νόμο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά μεγέθη. Σε αυτό στάθηκε κύρια ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι μια μη σοβαρή προσέγγιση. Σοβαρότητα θα ήταν να κατέβαινε σαν νομοθέτημα και να ψηφιζόταν σαν ένα νόμο. Αυτό μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό για τη Δυτική Μακεδονία. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις κατηγορίες οι οποίες εμπίπτουν μέσα σε αυτήν την έκπτωση του 30%. Όσο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Και τα νοικοκυριά, γιατί για τις επιχειρήσεις δεν έχει περάσει. Δεν έχει γίνει. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η έκδοση θα αφορά μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και όχι τα υπόλοιπα τα οποία μεγαλώνουν και ανεβάζουν πολύ το λογαριασμό ρεύματος που έρχεται σε δίμηνη βάση και πολλούς σε τετράμηνη. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, ο Γιώργος Αδαμίδης, είδε θετικά την όλη διαδικασία, όμως δεν παρέλειψε να σταθεί ότι ενώ είναι μια θετική εξέλιξη το περιβαλλοντικό ειδικό τιμολόγιο, έχουμε και μία αρνητική, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει μειωθεί κατά το πολύ ο τοπικός πόρος ανάπτυξης. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχει πέσει πολύ ο τζίρος της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία άλλη πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι κάναν και παραλληλισμούς σε ό,τι αφορά τη θετική εξέλιξη. Είναι θετική να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε, για να μην μας παρεμηνεύσουν κάποιοι. Που κάναν λόγο ότι ναι, θα ήταν ακόμα πιο ισχυρή αυτή η απόφαση, αν για παράδειγμα, αντί να μειωθεί το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης, είχε αυξηθεί στην περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια κριτική περιφέρεια και χρήζει μιας ιδιαίτερης και πολύ θετικής αντιμετώπισης. Κάτι τέτοιο που δεν έγινε, μειώθηκε κατά 50%
το ποσό το οποίο θα δοθεί σαν επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανση. Σε αυτή την κατεύθυνση, ένας από αυτούς ο οποίος βέβαια χρησιμοποίησε και μεγάλη δόση χιούμορ ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, ο Γιώργος Οσβόλης. Ο Γιώργος Οσβόλης, στη συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, έκανε λόγο. Θα μας μείνει το αυγό ή η κότα. Μάλιστα. Με χιουμοριστική διάθεση. Θα δούμε ακριβώς τι ακριβώς δήλωσε. Άρα, πάμε να δούμε τη δήλωση του Γιώργου Οσβόλη. Καταρχήν, χθες ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία υπουργική για την επιχορήγηση των 17,5 εκατομμυρίων για ένα χρόνο για την μείωση του ρεύματος των οικοκυριών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης. Εγώ δεν είμαι μηδενιστής, ξεκινώ ότι είναι ένα θετικό μέτρο η μείωση αυτή. Αλλά θα ήθελα να θυμίσω όμως ότι ο κύριος Καρυπίδης προεκλογικά είχε επενδύσει και είχε ως σημαία την ενέργεια και τα νερά αδιαπραγμάτευτα και ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ στους κατοίκους στα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας μειωμένο κατά 30% στα νοικοκυριά και 50% στις επιχειρήσεις. Βέβαια αυτό το είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε στο εκκλησιακό κέντρο κατά την επίσκεψή του εδώ στην Κοζάνη. Βέβαια δεν είδαμε ειδικό τιμολόγιο, είδαμε τροπολογία υπουργική για ένα χρόνο, όπως είπαμε, επιχορήγηση. Δεν είδαμε βέβαια και εγώ σαν επιχειρηματίας και τις επιχειρήσεις, οι οποίες όπως ξέρετε πολύ καλά, δίνουν πλούτο στην εθνική οικονομία και αποτελούν τη ρακοκαλιά της χώρας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι πέρυσι η κυβέρνηση έδωσε επίδομα θέρμασης γύρω στα 112 εκατομμύρια. Φέτος έδωσε γύρω στα 58 εκατομμύρια. Τα 54 εκατομμύρια πού πήγαν? Τα 54, ρωτάω ακόμα, τα 54 τα οποία διαμαγείας εξαφανίστηκαν πού πήγαν? Γιατί αφαιρέθηκαν από το επίδομα θέρμασης. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου τη Δευτέρα το ΚΙΣΥΠ ενέκρινε το πρόγραμμα πώλησης της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ. Μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 17% των μετοχών της ΔΕΗ, οι οποίες θα πουληθούν μέσα στο 18. Επίσης και το 40% θα πουληθούν των λιγνητικών μονάδων. Δηλαδή αναρωτιέμαι και λέω, μήπως επιτέλους αυτό το δωράκι είναι το αυγό για την περιοχή μας και μας δίνουν δηλαδή το αυγό στην περιοχή μας και λόγω του ξεπουλήματος της ΔΕΗ στον τόπο μας θα μας πάρουν την κότα? Αυτό λέω. Δηλαδή μας δίνουν το αυγό και μας παίρνουν την κότα? Εδώ είμαστε και όλοι θα κρυθούμε. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι με αυτό το δωράκι δεν θα καμφθούν οι αντιδράσεις των Δυτικών Μακεδόνων. Αλλά θα αυξηθούν, γιατί ξέρετε πολύ καλά, αν ξεπουληθεί η ΔΕΗ, θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα για τον τόπο μας και η υπεύθυνη για την πώληση, να δω πού θα κρυφτούν.